Έτοιμος δηλώνει ο κρατικός μηχανισμός για τη διεξαγωγή των εκλογών της Κυριακής. 24.744 είναι τα εκλογικά τμήματα και όσοι εκλογές δεν γνωρίζουν ακόμη που ψηφίζουν μπορούν να το πληροφορηθούν τηλεφωνικά καλώντας τον αριθμό 1539 για την Αττική και 1564 για την υπόλοιπη χώρα. Επίσης, πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στις νομαρχίες, τους Δήμους και τα ΚΕΠ. Το βράδυ των εκλογών μια πρώτη εικόνα για τα αποτελέσματα θα υπάρχει στις 9 και ως τα μεσάνυχτα θα υπάρχουν τα αποτελέσματα από τους περισσότερους Δήμους και τις νομαρχίες. Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές και οι πολίτες μπορούν να μάθουν το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν. Τα εκλογικά τμήματα έχουν ήδη καθοριστεί, θα είναι περισσότερα από τις εκλογές του 2002, ενώ έχει ολοκληρωθεί και ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφορευτικών επιτροπών. Οι πολίτες πρέπει στις εκλογές αυτές να συμμετάσχουν, διότι με τη δύναμη της ψήφου τους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τους καλύτερους. Μάθετε το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζετε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ipes.gr. Όσοι ψηφίζουν στην Αθήνα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χάρτη που τους καθοδηγεί για την ακριβή θέση του εκλογικού τμήματος. Πληροφορίες για το που ψηφίζετε μπορείτε να πάρετε και από τα τηλέφωνα 1539 για την Αττική και 1564 για την Περιφέρεια. Πιο χρηστικό και λειτουργικό θα είναι και το σύστημα συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων. Το σύστημα μετάδοσης έχει ανασχεδιαστεί από την αρχή ώστε να είναι πιο λειτουργικό. Ενώ στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα όλοι οι χώροι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων που θα μεταδώσουν τα αποτελέσματα. Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια επανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης του όλου λογισμικού και της όλης υποδομής βάσει της οποίας θα γίνει η αναμετάδοση των αποτελεσμάτων την Κυριακή το βράδυ. Στις κάρτες της ΝΕΤ που παρουσίασε ο Ανδρέας Δρυμνιώτης θα υπάρχουν συγκριτικά αποτελέσματα με τις εκλογές του 2002. Θα μπορείτε επίσης να δείτε ποιοι δήμοι αλλάζουν χέρια, τα ντέρμπι, ποιοι βρίσκονται κοντά στο 42%, αλλά και τις περιοχές με τη μεγαλύτερη αποχή και συμμετοχή. Γύρω στις 9 η ώρα θα υπάρχει ένα ικανότατο αποτέλεσμα για να έχουν συνεχή ροή τα κανάλια. Στο site του Υπουργείου Εσωτερικών θα υπάρχει συνεχής ροή αποτελεσμάτων, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα και τηλεφωνικής ενημέρωσης για οποιοδήποτε δήμο της επικράτειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 901 12 34 900.